Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Πάω να καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλημέρα, κύριε Κουτσούμπα. Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή. Ξεκινώ ορθόδοξα ή ανορθόδοξα με το Imagine All the People? Α, με φτιάξατε. Νομίζω μαζί με μένα και τους ακροατές μας. Για φανταστείτε όλα αυτά που λέει ο Τζον Λένον. Όντως, από τη μία μεριά. Να γίνουν και πράξεις. Ναι, από τη μία μεριά και από την άλλη, νομίζω ότι ήταν ο πρώτος δίσκος που είχατε αγοράσει. Ναι. Ναι. Πάντως, σήμερα έχω λειτουργήσει σχεδόν προβοκατόρικα. Μόλις πριν από λίγο έφυγε από το στούντιο ο κύριος Πλεύρης. Δεν είχα τη χαρά ούτε και αυτή τη φορά να είστε στο στούντιο. Το κρατώ όμως αυτό, κύριε Κουτσούμπα. Ναι. Είναι πολύ πυκνό το ξέρω και σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, δεν ανοίγει τα χαρτιά της Νέα Δημοκρατία. Ξεκινήσω λοιπόν έτσι. Γιατί περίπου η πρώτη Κυριακή ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί. Με το σύστημα της απλής αναλογικής πάμε στην δεύτερη Κυριακή που επί της ουσίας είναι άλλες εκλογές με άλλο εκλογικό σύστημα. Όταν τον ρώτησα... Σωστά το λέτε, δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, μία είναι Κυριακή. Οι εκλογές είναι την 21η Μαΐου. Βέβαια το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης των κομμάτων που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, τη σειρά τους, τα ποσοστά τους και τις έδρες τους, θα καθορίσουν και το σχηματισμό κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, εάν δεν γίνει κυβέρνηση, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, από τον εκλογικό νόμο, θα γίνουν άλλες εκλογές, σε άλλη ημερομηνία, με άλλο σύστημα, με όρους και προϋποθέσεις, οπωσδήποτε. Η ουσία βέβαια θα παραμένει η ίδια. Ναι. Οι δεύτερες εκλογές, για να το πω έτσι απλά, να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, γίνονται μόνο για να κλαπούν ψήφοι από τα υπόλοιπα κόμματα, για να ενισχυθούν τα δύο πρώτα κόμματα, για να κάνουν αυτό που έχουν αυτά ως εκλογικό στόχο, δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εσείς τι εκλογικό στόχο έχετε, για πάμε λίγο να ξέρετε. Έδρες κλέβοντας ψήφους και έδρες από τα υπόλοιπα κόμματα. Εντάξει, το λέτε γιατί είναι αυτό το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής με ό,τι σημαίνει, ναι, ως προς το μέτρο της. Εκλογές, τώρα που είναι με το αναλογικότερο σύστημα, όχι ακριβώς απλή αναλογική, με το αναλογικότερο σύστημα, εμείς πάλι πιστεύουμε ότι αντικειμενικά υπάρχει δυνατότητα να φτιαχτεί κυβέρνηση και από τον πρώτο γύρο. Α, μου κάνετε πολύ ωραία πάσα. Δεν είναι απαραίτητο μονοκομματική κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Και αυτό στηρίζεται, η εκτίμησή μας αυτή, στα προγράμματα των κομμάτων που συμμετέχουν. Εσείς όμως, κύριε Κουτσούμπα, δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές εκτός του ΚΚΕ έχουν κοινή στρατηγική σε όλα τα κομβικά, τα κεντρικά ζητήματα. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί ναι μεν εσείς υιοθετείτε, τάσεστε υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά όμως αρνείστε κάθε συμμετοχή, στήριξη και ανοχή σε κάθε ενδεχόμενο κυβερνητική συνεργασία, και μάλιστα αυτή η στάση του ΚΚΕ που είναι πάγια είναι και ένα αντικείμενο κριτικής κάθε φορά. Ότι μένετε έξω από την ευθύνη, αυτό σας λένε. Καταλαβαίνω. Εμείς λέμε καθαρά και εξάστερα στον ελληνικό λαό και προεκλογικά και το θεωρούμε ότι και αυτό πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου υπέρ του ΚΚΕ, ότι η συμμετοχή, η στήριξη, η ανοχή του ΚΚΕ σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, σε μια τέτοια αστική κυβέρνηση, δεν συνιστά ούτε πραγματική πίεση για επίλυση λαϊκών προβλημάτων, το εντελώς αντίθετο. Ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εγκλωβισμένο σε μια κυβέρνηση που θα ψηφίζει... Γιατί εγκλωβισμένο, κύριε Κουτσούμπα, θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπακούει στους σιδερένιους νόμους αυτής της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς, σημαίνει ο ελληνικός λαός και το κίνημά του να είναι δεμένοι χειροπόδαρα. Σημαίνει νέες απογοητεύσεις, περισσότερα χαμένα χρόνια. Γιατί η αλλαγή του μηχανοδηγού, κυρία Μπαλτατζή, δεν αλλάζει την κατεύθυνση. Όταν οι ράγες είναι αντιλαϊκές. Γι' αυτό και οι λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, όποτε και όπου δοκιμάστηκαν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όχι μόνο δεν ανέκομψαν, όχι μόνο
δεν συνέχισαν την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά αποτέλεσαν και παράγοντα συντηρητικοποίησης, ενίσχυσης της λογικής ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Διέσυραν πραγματικά αξίες, ιδανικά. Αυτό είναι ο λόγος, κύριε Κουτσούμπα. Βάρβαρα μέτρα με αποτέλεσμα να επανατροφοδοτηθούν αντιδραστικές, ακροδεξιές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, ναι, το ζήτημα είναι ότι εμείς πιστεύουμε ακράδαντα και το λέμε και με αυτό το σκεπτικό να μας ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Δεν του λέμε ψέματα πριν ή δεν χαϊδεύουμε αυτιά πριν όπως κάνουν άλλα κόμματα και την άλλη μέρα των εκλογών να του πούμε άλλα. Η μοναδική αποτελεσματική πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε μια τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση είναι από το λαό και το κίνημά τους, δηλαδή από τα κάτω, και εδώ χρειάζεται ένα ΚΚΕ που θα είναι μπροστά σε αυτούς τους αγώνες, που θα ασκεί τον αυτοτελή δικό του πρωτοπόρο ρόλο χωρίς δεσμεύσεις. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξουν και ανάσες και κατακτήσεις για το λαό. Δώστε μου τη δυνατότητα να ρωτήσω. Να ρωτήσω, γραμματέα. Μια κυβέρνηση συνεργασίας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το ψηφίσουμε στη Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει καμιά ανοχή, καμιά στήριξη, καμιά συμμετοχή. Γι' αυτό είπα και εγώ, γι' αυτό το τρίπτυχο, συμμετοχή, στήριξη και ανοχή. Κατόπιν όλων αυτών που λέτε εσείς και με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, κύριε Κουτσούμπα, εσείς τι εκτιμάτε ότι στις δεύτερες εκλογές, με αυτές που τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, την άλλη εκλογική αναμέτρηση, εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει το στόχο της, ενώ να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή θα μπούμε στο ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας, γιατί το τρίτο σενάριο πια είναι οι επαναλαμβανόμενες εκλογές. Τι από όλα αυτά. Εάν ο ελληνικός λαός δεν υποταχθεί σε αυτή την πίεση και στην χειραγώγηση της ψήφου του, γιατί την πρώτη φορά εκφράζεται στην κάλπη ο λαός, σύμφωνα, Κυριακή στις 21 Μαΐου και όχι σε άλλες επαναληπτικές εκλογές, εκεί λοιπόν, εάν ο λαός κρατηθεί, ξανά θα είμαστε στο ίδιο σενάριο που συζητάμε και τώρα. Δηλαδή να χρειάζεται, ίσως με λιγότερους ψήφους, αλλά ξανά να χρειάζεται μια κυβέρνηση τέτοιας αντιλαϊκής συνεργασίας. Των αστικών κομμάτων δηλαδή, για να εξηγούμαστε, Νέας Δημοκρατίας. Άρα εσείς βλέπετε πιθανό την κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Κουτσούμπα. Αυτό λέτε, βλέπετε πιθανή την εκδοχή της κυβέρνησης συνεργασίας και όχι της αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πιστεύω ότι τζάπα θα ταλαιπωρηθεί ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικονομία, η χώρα για 1,5 ακόμα μήνα, ψάχνοντας αυτό που μπορεί να γίνει από την πρώτη Κυριακή. Λέω από τη σκοπιά των αστικών κομμάτων. Ναι, το καταλάβαμε. Διότι ο μόνος λόγος που θα οδηγηθούμε σε κάλπες τον Ιούλιο, ξανά, σε αυτή την περίπτωση, θα είναι μόνο για να υπάρξει μια μικρή, μεγαλύτερη, δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί, υποκλοπή, ληστεία των ψήφων του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Από τα μικρότερα κόμματα προς τα δύο πρώτα. Κύριε Κουτσούμπα, πολίτες που δεν ταυτίζονται με τις θέσεις του ΚΚΕ αναγνωρίζουν αυτό το κλασικό. Είστε συνεπείς στις θέσεις σας και στο λόγο σας. Αυτό σας λέει κάτι, είναι αρκετό για σας? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δεν αναπτύσσει το ΚΚΕ σε τόσο δύσκολους καιρούς μια δυναμική που να του δώσει μια σημαντική όθηση? Γιατί είναι καιροί με πάρα πολλά προβλήματα. Τι είναι αυτό που δεν έχει φτάσει στον πολίτη από το λόγο του ΚΚΕ? Καταρχάς δεν θα συμφωνήσω ακριβώς, γιατί η δυναμική πρέπει να σκεφτούμε και με ποια κριτήρια την αντιλαμβανόμαστε. Για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντική η δυναμική που αναπτύσσει το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του εκεί που πρώτα καθορίζεται η εξέλιξη της κοινωνίας και η ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών της πλειοψηφίας του λαού μας. Δηλαδή είναι ο αγώνας, είναι το κίνημα, είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο, η συνέλευση, η ομοσπονδία, το εργατικό κέντρο, ο σύλλογος. Άρα εδώ μιλάμε, το ΚΚΕ είναι η δεύτερη δύναμη σε επίπεδο πανεθνικό, πανελλαδικό, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με περίπου 25%. Είναι πρώτη δύναμη στο φοιτητικό κίνημα, στους φοιτητικούς συλλόγους, με ποσοστό
πάνω από 35-36%, είναι σε μια σειρά τομείς, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά. Σύμφωνοι. Αυτό όμως πώς μεταφράζεται, κύριε? Και ο εργαζόμενος λαός. Βεβαίως. Οι δημοσκοπήσεις και η τάση που δίνεται έχουν ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που αυτά πρέπει να βλέπουμε. Διότι αυτά που γράφονται δεν είναι οριστική εκτίμηση ψήφου. Όπως, τι ανάγνωση κάνετε? Κλπ. Όπως για παράδειγμα ότι το 39%, δηλαδή 40% περίπου του ελληνικού λαού, θεωρεί πιο αξιόπιστο κόμμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μα σας το είπα πριν από λίγο κι εγώ αυτό. Είναι σημαντικό στοιχείο όμως, γιατί όλα τα άλλα κόμματα είναι πίσω. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαστε μπροστά σε εκλογές και σε εκλογική περίοδο και δεν είναι ώρα για εκτιμήσεις παρελθουσών εκλογικών μαχών ή δεν ξέρω τι δημοσκοπικά να το συζητάμε, αυτό να εκφραστεί και στην κάλπη. Αυτό είναι αυτό και το δύσκολο όμως, κύριε Κουτσούμπα, γιατί ξέρετε... Και βεβαίως μια δυναμική, ναι, εμείς τη βλέπουμε και στον κόσμο που ψήφιζε πριν ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφιζε άλλα πολιτικά κόμματα, ακόμα και Νέα Δημοκρατία, εργαζόμενους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους του λαού μας που συμμετείχαν σε αγώνες, σε κινητοποιήσεις, που έχουν αισθάνονται οργή και αγανάκτηση και βεβαίως βλέπουν στο κόμμα μια λύση. Μια λύση που μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτυχθεί παραπέρα το κίνημα, να υπάρξει εναλλακτική, να ανοίξουμε ένα άλλο δρόμο ριζικών αλλαγών και όχι για κυβερνήσεις αντιλαϊκές μούπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, επειδή είπατε μόλις τώρα... Δεν είναι αρκετό το 7,3 που έδωσε η χθεσινή δημοσκόπηση? Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι... Ή το 8,1 που έδωσε η προχθεσινή. Εντάξει, ούτε εμείς λέμε ότι φτάνει μόνο αυτό το 7 και το 8%. Θέλει πολύ περισσότερο για να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική. Όχι, ξέρετε. Αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε όμως ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση και άνοδος. Προφανώς και υπάρχει, και αυτό θέλω να σας πω. Απλώς μίλησα για μια όθηση, για μια δυναμική. Ναι. Εγώ, σύμφωνοι, ναι, όντως υπάρχει, γιατί πρέπει να λέμε, να είμαστε ακριβείς. Ναι. Αυτό, κύριε Κουτσούμπα, πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι αυτό το τελευταίο διάστημα το ΚΚΕ δείχνει να κάνει και κάποια ανοίγματα και στην επιλογή προσώπων, αλλά και στα μέσα, τον τρόπο που επιλέγει να επικοινωνήσει με τους πολίτες. Το έχετε διαπιστώσει ως ανάγκη και το κάνετε? Είχατε κάποια άλλα εργαλεία, πολιτικά εργαλεία στα χέρια σας και άρα και πολιτικά συμπεράσματα? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, πάντα το ΚΚΕ... Σας το πρότειναν, σας το πρότεινε κάποιος? Όχι, όχι. Είναι η πολιτική του κόμματος. Συλλογικά τα αποφασίζουμε στο πολιτικό γραφείο, στην Κεντρική Επιτροπή, στα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής, στα αρμόδια. Δεν έχουμε δηλαδή, αν εννοείται, επικοινωνιολόγους και τέτοια. Ναι. Ναι. Αυτό δεν εννοούσε. Έχουμε, ούτε πληρώνουμε εταιρείες για να μας δείξουν τρόπους κλπ. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσαρμόζουμε και την επικοινωνιακή μας τακτική, την διαφώτιση, την ενημέρωση του λαού και με τις νέες τεχνολογίες, ό,τι καινούριο υπάρχει, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε την πολιτική μας με ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, με την νεολαία κλπ. Το ίδιο αντίστοιχα κάνει και η ΚΝΕ, η νεολαία του κόμματος. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά πάντα κάναμε αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, συναυλίες πάντα κάναμε. Ο πολιτισμός, εμείς θεωρούμε ότι είναι στοιχείο της πολιτικής, του περιεχομένου των θέσεων του ΚΚΕ. Και από τα φεστιβάλ μας φαίνεται αυτά και από τις συναυλίες που κάνουμε με μεγάλους δημιουργούς που τιμάμε το έργο τους. Και σαν όχι... αυτή την τελευταία με τον Σταύρο Ξαρχάκο, και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως, όπως είδαμε το τελευταίο με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ή θα σας θυμίσω πριν αρκετά χρόνια που ήταν γενική γραμματέας του κόμματος η συντρόφισσα η Αλέκα, η Παπαρίγα. Ναι. Κάναμε αφιέρωμα στη Ρωμαϊκή Αγορά για τον Μάνο Χατζηδάκη. Βεβαίως. Μια μεγάλη συναυλία. Ή μεγάλες συναυλίες με τον Θάνο Μικρούτσικο, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Χρήστο Λεοντή, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Λέω για και άλλες, πάρα πολλές, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες κλπ. Το ότι για παράδειγμα επίσης συμμετέχουμε, φτιάχνονται αυτά τα podcast της ΚΝΕ που είναι πολύ ωραία και λένε την πολιτική του κόμματος και την επικοινωνούν με την νεολαία, αυτό είναι ένα γι' αυτό στοιχείο. Είπα ότι έχετε επιλέξει καινούργια μέσα. Δηλαδή, ναι, και ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είπα ότι έχετε επιλέξει. Δεν θεωρώ για παράδειγμα να σας πω και για και εσείς ο ίδιος όμως, κύριε Κουτσούμπα. Και εσείς ο ίδιος. Ναι, εκεί έρχομαι τώρα. Και εσείς ο ίδιος αυτή τη φορά κινήστε με έναν τρόπο διαφορετικό. Κοιτάξτε, συζητήθηκε πάρα πολύ η εμφάνισή σας σε μια εκπομπή lifestyle.
Αλλά κάτι που μέχρι τώρα φάνταζε για το ΚΚΕ αδιανόητο. Και αρνητικά ή θετικά. 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 Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η άποψή μας. Εμείς δεν θεωρούμε εκπομπές πολιτιστικές, εκπομπές που μιλάνε για κοινωνικά προβλήματα, τα ζητήματα της οικογένειας, των σχέσεων, των δύο φύλων, τα ζητήματα του σεξουαλικού προσανατολισμού, τα ζητήματα, άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία, ότι δεν είναι πολιτικές εκπομπές και ότι είναι ελαφρές εκπομπές. Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιος άλλος ένα επιτελείο να κάνει ελαφρά την εκπομπή, να την κάνει κουτσομπολίστικη αν θέλει. Όμως αυτά τα ζητήματα απασχολούν την κοινωνία, απασχολούν τους συνανθρώπους μας, τα συζητάμε μέσα στις οικογένειές μας, όλοι μας. Τα συζητάμε με την νεολαία, τα συζητάει η ίδια η νεολαία, οι μαθητές, οι φοιτητές. Και απαντά στο δημοσιογράφο με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σημασία αν είναι πρωινή εκπομπή. Ναι, ναι, κυρία Κουτσούμπα, είχαμε μείνει με την αίσθηση ότι το ΚΚΕ, επιτρέψτε μου την έκφραση, έβαζε χ στις εκπομπές αυτό. Και προσωπικά σας λέω πως για μένα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η απόφασή σας να πάτε σε μια εκπομπή και να απευθυνθείτε σε ένα άλλο κοινό. Ξέρετε, κύριε Παλαζή, πολλές φορές είναι η άποψη που δημιουργούν για το ΚΚΕ κάποιοι άλλοι. Όχι, και εσείς, και εσείς το δημιουργείτε, γραμματέα μου, και εσείς το δημιουργείτε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο χρόνος περνά. Ναι. Τελικά, κύριε Κουτσούμπα, τι είναι αυτό που θα κρίνει αυτές τις εκλογές? Πού θα κριθούν οι εκλογές αυτές? Στην ενίσχυση του ΚΚΕ. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός. Με όποια κυβέρνηση, είτε είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε τελικά καταφέρουν να κάνουν ένας τους, κυρίως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται προς το παρόν, μονοκομματική κυβέρνηση, είτε κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας με άλλους διαθέσιμους, που τέτοιοι υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα από τα μικρότερα. Υπάρχει κυβέρνηση ηττημένων για σας, κύριε Κουτσούμπα? Η κυβέρνηση ηττημένων υπάρχει για σας? Ορίστε. Κυβέρνηση ηττημένων υπάρχει για σας? Δεν ξέρω τι θα κάνει παίρνοντας την εντολή τη δεύτερη, αν την έχει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το έχει αποκλείσει πια. Προφανώς, ναι, το έχει. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχουν τόσο καθαρό λόγο. Δεν το έχει αποκλείσει ο κύριος Δραγασάκης, δεν το έχει αποκλείσει ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν το έχουν αποκλείσει άρα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω παίζουν παιχνίδι. Έτσι είναι αυτό το κόμμα. Ο λίγον τυχοδιοκτικό, ο λίγον ναι μεν αλλά, ο λίγον άλλα λέμε τώρα, άλλα κάνουμε μετά. Δεν είναι αριστερό και προοδευτικό, όμως, κύριε Κουτσούμπα, δεν αυτό είναι. Το έχουμε ζήσει. Δεν και είναι αριστερό. Το 2015, για παράδειγμα, που είχε μεγαλύτερη δυναμική ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, πάλι έκανε μετά τις εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας και μάλιστα με ποιους? Με τους ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Ένα ακροδεξιό μόρφωμα που αποσπάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ή από το λαός άλλα στελέχη του. Με αυτούς συνεργάστηκε για 4 χρόνια, με αυτούς συγκυβέρνησε. Άρα μη μου πει κανείς, μη μου λέτε κι εσείς ότι δεν μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση διαφόρων. Ναι. Εγώ δεν λέω τίποτα, εγώ ρωτάω. Ναι, όχι, κύριε Κουτσούμπα. Λέω, εσείς που λέτε, ακροατές ή ανθρώπους που το λένε. Λοιπόν, θέλω να μου το υποσχεθείτε ότι θα έρθετε στο στούντιο. Δεν φτάνει αυτό το 20 λεπτά για να μιλάω. Όλο θα έρθετε. Με αντιμετωπίζετε με υπόσχεση και δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι άλλη τακτική αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και να σας αφιερώσουμε το τραγούδι με το οποίο κλείνει. Νομίζω ένα τραγούδι η συζήτησή μας που επίσης θα σας αρέσει, από τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Κουτσούμπα. Γεια σας.